Χαμόγελα στους ξενοδόχους και όχι μόνο, καθώς η τουριστική σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε ήταν ανέλπιστα καλή. Ήταν μια σεζόν καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και όλο αυτό έδειξε ότι η Ελλάδα είναι παρόν. Με μια έκρηξη κρατήσεων τον Ιούλιο και με τη σεζόν να φτάνει με εξαιρετικές πληρότητες έως τον Νοέμβριο, οι παράγοντες του τουρισμού δεν μπορούν παρά να χαμογελούν. Ο κόσμος έδειξε ότι βάζει σαν προτεραιότητα το ταξίδι, έστω και λιγότερες μέρες. Το έχει ανάγκη, θέλει να ξεφύγει. Οπότε μας προτίμησε και οι tour operator δείχνουν πλέον ότι θα υπάρξει μια δυναμική ανάπτυξη τα επόμενα 3-4 χρόνια. Χαρά σε Ευαγγέλια και για τον κλάδο των ενοικιάσεων οχημάτων. Υπήρξε μια ασφάλεια στους επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτηκαν την Κρήτη, δεν είχαμε προβλήματα. Και δόξα τω Θεώ, κυλήσαν όλα όμορφα και καλά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς όχημα διαθέσιμο για ενοικίαση. Ο κόσμος φοβόταν να μπει μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι λεωφορεία, όπως είναι αστικά ή υπεραστικά. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα για να αγοράσουν καινούρια οι μεγάλες εταιρείες. Είχαν πουλήσει λόγω κορονοϊού αυτοκίνητα και δεν αντικαταστάθηκαν τα αυτοκίνητα τα οποία πουλήθηκαν. Οπότε υπήρχε μειωμένος στόλος και κατά συνέπεια υπήρξε αυτή η ζήτηση και ανέβηκαν και οι τιμές και είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Στο μεταξύ όλα δείχνουν πως το 2022 η Κρήτη θα βουλιάξει από κόσμο. Θα δούμε μια σεζόν 2022 πολύ καλύτερη από ό,τι πιστεύουμε. Έτσι είναι τα μηνύματα που ήρθαν και από την έκθεση του Λονδίνου. Με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία να θέλουν πολύ περισσότερες θέσεις. Βέβαια το θέμα είναι πού θα τους βάλουμε, είτε σε ξενοδοχεία είτε στο αεροδρόμιο, διότι να ξέρετε ότι τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο το αεροδρόμιο έχει χτυπήσει κόκκινο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε στο σύνολο, αν δουλέψαμε πέρυσι 4,5 μήνες, καλά, δεν μιλάω για διάσπαρτες αφίξεις, μιλάω για 4,5 μήνες, πιστεύω ότι σίγουρα ένα μήνα τον έχουμε καλό παραπάνω. Και αν εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα, μπορεί να πάμε και σε μια ομαλή σεζόν, όχι σαν το 19, αλλά κοντά στο 19. Δηλαδή, τα μηνύματά μας από το Λονδίνο είναι ότι Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο δεν θα μας φτάνει το αεροδρόμιο για να διαχειριστεί τον κόσμο. Τη στιγμή που δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα, όντως έτσι είναι, γιατί ήδη τα σλότς που έρχονται στον αερολιμένα Ηρακλείου είναι πάρα πολλά και είναι μη διαχειρίσιμα. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμονεύει, καθώς ο τουρισμός επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, γεγονός που πρέπει να θέσει σε εγρήγορση κάθε αρμόδιο. Το πρόβλημα με την ενέργεια, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δείχνει να φέρνει δυσκολίες στο κόστος, ήδη από τώρα το ζούμε. Έπεται προφανώς να μπουν κάποιες αυξήσεις στα μεταφορικά μέσα, ίσως στα αεροπλάνα, δεν ξέρω, εκτιμήσεις κάνουμε. Άρα στο πακέτο δεν μπορούν να απορροφηθούν τέτοιες αυξήσεις με τίποτα. Δείτε σε λίγο. Ανησυχούν οι φοιτητές για το ρευστό σκηνικό της πανδημίας με φόντο την ακαδημαϊκή χρονιά. Δηλώνουν προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα. Ρεπορτάζ στα φοιτητικά στέκια ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων.